Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς τις επόμενες ημέρες, καθώς οι ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υπαναχωρήσουν στα αιτήματά τους. Ωστόσο, την οριστική απόφαση για τη συνέχιση ή όχι των κινητοποιήσεών τους θα λάβουν στην έκτακτη γενική του συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ. Πάντως, στη συνάντηση που είχαν το μεσημέρι με την ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί επιτροπή η οποία να αποφασίσει με ποιες προϋποθέσεις θα αντικατασταθεί το βιβλίο δρομολογίων με το βιβλίο Απασχόλησης. Σχεδόν τρεις ώρες διήρκησε ο εξονυχιστικός διάλογος μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης με ιδιοκτήτες και οδηγούς φορτηγών και βιτιοφόρων. Ζητούμενο ήταν να βρεθεί η χρυσή τομή ώστε να μην παρεμποδιστεί ο ομαλός ανεφοδιασμός της αγοράς. Αποφασίστηκε η αντικατάσταση του βιβλίου δρομολογίων από το βιβλίο απασχόλησης. Για μας το όχημα το οποίο κυκλοφορεί στους εθνικούς δρόμους πρέπει να παρέχει ασφάλεια πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα στους ανθρώπους που έχει μέσα, αλλά βεβαίως και σε όλους όσους κυκλοφορούν στο εθνικό ή τοπικό οδικό δίκτυο. Οι ιδιοκτήτες φορτηγών που ζητούν την οριστική κατάργηση του βιβλίου δρομολογίων θα αποφασίσουν σε έκτακτη γενική συνέλευση αύριο το βράδυ για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Θα ειδοποιήσουμε όλους αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα στην αίθουσα των αυτοκινητιστών να γίνει η γενική μας συνέλευση με την παρουσία του κυρίου Υφυπουργού και η γενική συνέλευση που είναι το ανώτατο όργανο του κλάδου θα αποφασίσει για το τι θα γίνει. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, οι ιδιοκτήτες φορτηγών δεν είναι πρόθυμοι στη λήξη των κινητοποιήσεών τους. Οι οδηγοί των φορτηγών πάντως, που καταγγέλουν ότι δουλεύουν τουλάχιστον 10 ώρες καθημερινά, θεωρούν θετική την πρόταση για δημιουργία βιβλίου απασχόλησης. Ήδη σήμερα με το υπάρχον βιβλίο δεν δουλεύουν 8 ώρες περισσότερες από 10 ή 12. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Υπουργείο Απασχόλησης αποφασίστηκε να συσταθεί ειδική επιτροπή προκειμένου να διευθετηθούν οι διαφορές μεταξύ οδηγών και ιδιοκτητών φορτηγών. Ζητούμενο της επιτροπής που θα συσταθεί για την αντικατάσταση του βιβλίου δρομολογίων με βιβλίο απασχόλησης είναι και η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, καθώς δεν πρέπει στο τιμόνι των φορτηγών να βρίσκονται καταπονημένοι οδηγοί. Προς το παρόν δεν έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερα προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς, ενδεχόμενο όμως που θα είναι ορατό εάν οι ιδιοκτήτες των 45.000 φορτηγών και βιτιοφόρων δεν αποφασίσουν στη Γενική Συνέλευση να λύσουν χειρόφρενο. Καυτό αναμένεται.